Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή χαρούμενη δημιουργική εβδομάδα με ανεβασμένες θερμοκρασίες και με σκόνη. Ευτυχώς όσοι, όχι τόσοι, όσοι έχουμε δει σε άλλες περιοχές Αττικής, Πελοποννήσου και όχι μόνο. Με λίγο καθαρότερη ατμόσφαιρα εδώ στα Δωδεκάνησα, καλή μου φίλη, και μια θάλασσα υπέροχη. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Σήμερα Δευτέρα, βέβαια, μην ξεχάσετε το απόγευμα, είναι ο Εσπερινός της διπλής μεγάλης γιορτής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και φυσικά εμείς θα βρισκόμαστε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που το ένα μέρος εκεί είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε όλα όσα θα γίνουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε οι κυρίες μας εκεί όλοι ετοιμάζουν πάντα και το παραδοσιακό τους πανηγύρι. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα κλεισάκια που είναι αφιερωμένα στους Αγίους και που φυσικά μπορείτε να βρεθείτε όπου επιθυμείτε, όπου είσαστε πιο κοντά και βολεύει. Εμείς φυσικά στην νησί μας έχουμε καταγράψει ένα τριήμερο καρδιολογικό συνέδριο για τις τόσες καρδιολογικές παθήσεις, είτε αυτές συνδέονται με το ένα ή το άλλο θέμα, είτε είναι το κάπνισμα, είτε παχυσαρκία, κληρονομικότητα και χίλια δυο, με υψηλότατες παρουσίες που βρέθηκαν στον τόπο μας και φυσικά οι συμπατριώτες μας, ο Μιχάλης Ζαΐρης, Μιχάλης Κουτούζης, ο νεαρός Τούτουζας, ο Βασίλης Πάτρης, ο κύριος Κουρούνης και πάρα πάρα πολλοί άλλοι, ο κύριος Γκόγκας, που είχαμε τη δυνατότητα και να τους δούμε, αλλά να τους ακούσουμε, αλλά και να μην συνομιλήσουμε εκτός. Εννοείται η ψυχή του συνεδρίου, ο Γιάννης Καλικάτζερος που ήταν εκεί στο προάβλιο, στο καλωσόρισμα. Βέβαια δεν μπήκαν τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν μέσα στο, η πρόσκληση και μέσα στο πρόγραμμα. Γι' αυτό γιατί δεν ήταν όλοι οι φορείς εκεί, έτσι, στο ξεκίνημα και στο καλωσόρισμα. Πιστεύαμε ότι τέλος πάντων οι πρώτοι χαιρετισμοί γίνονται σε ένα καρδιολογικό συνέδριο στο ξεκίνημα. Αυτό δεν έγινε έτσι, γιατί υπήρξαν πολλές απουσίες σε τοπικό επίπεδο και έγιναν αργότερα προς το πέρασμα της βραδιάς. Υπήρξε πολύ πραγματικά ενημέρωση και πληροφόρηση και πολύ έτσι εμπεριστατωμένες ομιλίες και τοποθετήσεις. Γινόντουσαν και στο τέλος ερωτήματα, είτε από το κοινό φυσικά είτε από το Προεδρείο. Και νομίζω ότι πραγματικά ήταν ένα πολύ επιτυχημένο και έπεται συνέχεια, γιατί θα έχουμε να κάνουμε με καρκίνο του τραχύλου, με διάγνωση, με κολποσκόπηση, με πάρα πολλά, σε μια ημερίδα που ετοιμάζεται για την Κυριακή. Καθότι θα έχουμε και πάλι υψηλές παρουσίες ιατρικές στον τόπο μας, Σάββατο θα γίνει στην ΚΟ και Κυριακή στην Κάλυμνο, όπως μας λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Γεράσιμος Αποστολάτος, που μας μίλησε όμως και για την αποχή των εργαστηριακών ιατρών με πολύ σοβαρά ζητήματα και προβλήματα, τα οποία μας ανέλησε και μας γνωστοποίησε. Οπότε, καλή μου φίλη, θα έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέσα στα τόσα που έχουμε γράψει και με τους καθηγητές ιατρικής, καρδιολόγους μας, αλλά και με τους επαγγελματίες μας και όχι μόνο, να ξεκινήσουμε από κάποιους άλλους γιατρούς που είναι εδώ κοντά στα νερά μας. Ξέρετε τους γιατρούς της ομάδας Αιγαίου, που 30 ολόκληρα χρόνια πηγαίνουν έρχονται εδώ στα νησιά τα μικρά, για να τους δώσουν τη δυνατότητα μέσα σε μία ή δύο μέρες να έχουν τόσες ειδικότητες γιατρών που δεν θα μπορούσαν ποτέ να συναντήσουν. Πέρασαν από τους φούρνους, πέρασαν από το αγαθονίσι, από τους αρχιούς και βρίσκονται στους λειψούς. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο θα σταθούμε. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τους πανέμορφους λειψούς. Και αυτό γιατί εκεί είναι η ομάδα Αιγαίου, η ομάδα των ιατρών που 30 ολόκληρα χρόνια τους παρακολουθούμε, τους συγχαίρουμε για το έργο τους και βέβαια έχουν προσφέρει τα μέγιστα στους νησιώτες που τους αγαπούν πολύ και κάθε χρόνο μας λένε πώς τους περιμένουν. Οπότε σε αυτό το σημείο να πούμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στον κύριο Ανδρέα Τράκα που είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα της ομάδας Αιγαίου. Κύριε Τράκα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, για να αναδείξουμε κι εμείς όπως μπορούμε αυτό το έργο που πράττουμε κάθε χρόνο, το Μάιο μήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους λειψούς. Αλλά έχουν προηγηθεί οι φούρνοι, έτσι. Έχουν προηγηθεί οι φούρνοι,
τα Θήμενα, το Αγαθονήσι και η Αρκή. Α, τι ωραία. Σε όλα αυτά τα νησιά, βέβαια, σε όλα αυτά τα νησιά κάναμε ιατρία, είδαμε τους κατοίκους, τους εξετάστηκαν και μικροβιολογικά θέματα και εξετάσεις δηλαδή μικροβιολογικές. Είχαν παραδόσει υλικών στα σχολεία με ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά μέσα και ήδη εκπαιδευτικά και αναλώσιμα, τα οποία ευχαριστούμε βέβαια τους χορηγούς μας που συνδράμουν και αυτοί στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πολύ βασικό. Βέβαια, βεβαίως. Γίνονται διάφορες δράσεις, όπως θα κάνουμε καθαρισμό παραλίας στο Πάτμο με τα παιδιά του Δημοτικού, σε συνεργασία με την Ορφοπλού. Γίνονται διαδικτυακά σεμινάρια φιλοζωίας. Η Κατερίνα το Πούζογλου, Με την Κατερίνα, βεβαίως. Η Κατερίνα το Πούζογλου στην Ορφοπλού, ναι. Τα φιλοζωίας είναι τα σεμινάρια με την Κατερίνα του Παπαποστόλου. Ωραία. Βεβαίως. Και διαζώσεις θα γίνει με σκυλιά, σεμινάριο φιλοζωίας στο Κουφονίσι. Γιατί είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Για πείτε μας πόσοι είσαστε, οι γιατροί εκεί. Είμαστε γύρω στα 90 άτομα. Μάλιστα. Και συνέχεια βέβαια αυξανόμαστε και μειωνόμαστε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών της υγείας είναι τρομερά δύσκολο. Άμεσες, και έτσι κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Σήμερα, ας πούμε, ήρθαν δύο άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ανθρώπους από την Καβάλα. Έχουμε ανθρώπους από την Αμερική. Έχουν έρθει δύο ομογενείς από την Αμερική, οι οποίοι είναι ένας χειρουργός και ένας δραστηριολόγος που έρχονται από την Νέα Υόρκη κάθε χρόνο και βοηθούν στο έργο. Πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί κοιτάξτε τώρα. Θα θέλαμε βέβαια το κράτος και το Υπουργείο να μπορεί να καλύψει τα πάντα. Αλλά δείτε που 30 ολόκληρα χρόνια πόσο έρχεστε να συμπληρώσετε αυτά τα κενά, έτσι, με την παρουσία σας, με τις γνώσεις που μεταφέρετε, με δώρα που μεταφέρετε. Και έχει αναπτυχθεί μια άλλη σχέση εμπιστοσύνης, έτσι, και σεβασμού. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να συμπληρώσω και το εξής. Σήμερα στους διευθυντούς θα γίνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ πάλι την ομάδα σε τέτοιο επίπεδο, θα γίνει ένα συνέδριο ιατρικό. Θα συμμετάσχουν 7 ιατρικές εταιρείες, προσωπούμενες από καθηγητές του ΕΚΠΑ, και θα γίνει μια ομιλία για το κάθε ένα, στον τομέα βέβαια ευθύνης του, για την πρόληψη ιατρικών θεμάτων. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει σήμερα, εδώ στους διευθυντούς, το μεσημέρι, είναι ένα συνέδριο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Προφανώς όχι, αλλά θα τη βάλω σε κάποια προσεκτικόνη στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έντονη ιατρική παρουσία και εδώ στην Κάλυμνο, μόλις ολοκληρώθηκε ένα τριήμερο συνέδριο καρδιολογικών παθήσεων, είχαμε όλη την αφρόκρεμα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά και ετοιμαζόμαστε για ημερίδα την Κυριακή για παθολογία τραχύλου και διάγνωση. Μάλιστα, πολύ βασικό. Μάλιστα. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή μερτική του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βλάχο, ο οποίος θα μιλήσει στο συνέδριο. Αυτός το αναφέρω για το τραχύλο. Ειδικά η Λειψή είναι ένα πολύ φιλόξενο νησί. Έχουν ένα πολύ ικανό δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Θέλετε να του μιλήσετε, είναι εδώ δίπλα μου. Είναι δίπλα. Ωραία, να ολοκληρώσουμε εμείς και γιατί όχι βεβαίως να μιλήσει και εκείνος. Φαντάζομαι ότι οι κάτοικοι σας υποδέχονται με πολύ χαρά και έτσι μπορούν να ρωτήσουν και έτσι μπορούν να υπάρχει μια διάγνωση, να υπάρχει κάτι συγκεντρωμένο, που η αλήθεια είναι, κύριε Τράκο, ότι ποτέ ξανά και σε νοσοκομείο να πάμε στην Αθήνα δεν μπορούμε να δούμε σε μια μέρα όλες αυτές τις ειδικότητες. Είναι πολύ τυχεροί οι ιατρίτες μας. Ναι. Είναι σίγουρο. Έτσι είναι όπως το λέτε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε πάντα καλές διαγνώσεις και με χαρά να μιλήσουμε στον κύριο Δήμαρχο. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Τον έχω δίπλα μου, ναι. Να σας δύο κουβέντες. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι ωραία έκπληξη, κύριε Φώτη Μάγκο. Εδώ Κουκιαίνη από την τηλεόραση Αιγαίο. Καλά είσαστε.
Μια χαρά, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μέρες που προσπαθούμε με την ομάδα να συντονιστούμε για να έχουμε την ευκαιρία στην εκπομπή μας να μιλήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια τους παρακολουθούμε. Να σου πω, Έφη μου, θέλεις να βγούμε? Είμαστε στον αέρα ήδη. Α, πάρα πολύ. Είμαστε ωραία, στον αέρα γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Ανδρέα Τράκα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Καλημέρα μου, λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι είμαστε στον αέρα. Δεν πειράζει. Σε όλους όσους μας ακούν. Πείτε μας τα συναισθήματα, τις σκέψεις για τους γιατρούς που είναι και πάλι όλοι εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το λέω και το εννοώ πάντα ότι στον τομέα της πρόληψης, εμείς εδώ τα μικρά νησιά είμαστε προνομιούχοι. Δεν έχουμε να δουλέψουμε τίποτα από τα υπόλοιπα μέρη της πυρωτικής χώρας. Ναι. Και αυτό γιατί τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο υπάρχει η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους δωρεάν και χωρίς έξοδα μετακίνηση μέσα στο σπίτι τους, με λίγη αναμονή που συνήθως εκμηδενίζεται επειδή ακριβώς γίνεται πάρα πολύ οργανωμένα και με ραντεβού. Ναι. Στο ιατρείο των κλειστών να έχουν τους καλύτερους γιατρούς από μεγάλα, πολύ ακριβώς. Που έχουν όνομα, ας πούμε, και ιδιώτες γιατρούς από το ΚΑΤ, από ιδιωτικά μεγάλα κέντρα. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι είμαστε στον τομέα αυτό στην καλύτερη μας φάση, έτσι. Ακριβώς. Ο κόσμος το προτιμάει γιατί ξέρει ότι δεν θα έχει άλλη φορά τη δυνατότητα να έχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο τόσες πολλές ειδικότητες. Δηλαδή δεν πάει ένας μόνο για μία εξέταση, κάνουν και 4 και 5. Και η εμπειρία μου λέει ότι πολλοί έχουν σωθεί πραγματικά, διότι από μόνοι τους να πάνε να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο που απαιτεί και έξοδα και χρόνο κτλ. Δεν θα το κάνουν. Μα και δεν θα το βρίσκανε, κύριε Δήμαρχε. Ποιος θα έβρισκε τόσες ειδικότητες μέσα σε ένα χώρο σε μία μέρα? Ακριβώς. Γι' αυτό λέω και σας ευχαριστούμε. Αυτές οι ομάδες, η ομάδα Αιγαίο είναι η πρώτη πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησε. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά, έχουν τόσες ζωές με όλη τη σημασία της λέξης. Το λέμε πολλές φορές, αλλά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση ανταποκρίνεται. Κάθε φορά φροντίζουν να έχουν μαζί και διάφορους άλλους φορείς, όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός, και αυτή τη φορά θα έρθει, ήρθε μαζί κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για να κάνει μαθήματα και σεμινάριο πρώτων βοηθειών, κάποιο πνευμονικής αναζωογόνησης, ηλεκτροκουσία, τι κάνουμε, πνιγμούς και τα λοιπά, πνιγμονή, όπως είναι ο σωστός όρος. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι. Εγώ φανταστείτε ότι αυτή τη μέρα δεν είμαι στο γραφείο, είμαι συνέχεια μαζί. Καλά κάνετε. Να βοηθήσω κι εγώ έτσι με το αυτοκίνητο να οργανώσουμε καλύτερα την κατάσταση, γιατί αυτές οι ευκαιρίες είναι μοναδικές. Έτσι είναι. Η αγάπη των ανθρώπων αυτών περισσεύει και γι' αυτό, να ξέρετε, κλείνουν πάρα πολύ τα ιατρεία τους, αφήνουν τις δουλειές τους, να το πούμε και αυτό, και έρχονται στα νησιά μας για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους, που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Έτσι είναι και χαιρόμαστε που υπάρχουν εταιρείες, άνθρωποι που τους στηρίζουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν όλο αυτό που σκέφτονταν, που ονειρεύονταν όταν ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια. Έτσι, και ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε για να τους διευκολύνουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ο κύριος Ανδρέας Τράκας, μέλος του Δέλτα Σίγμα των γιατρών της ομάδας Αιγαίου, που ξέρετε ότι 30 ολόκληρα χρόνια έρχονται εδώ στα μικρά νησιά, προσπαθούν για το καλύτερο, με πολλές ειδικότητες, ακούσατε πόσα, κοντά 90 άτομα είναι εκεί μαζί τους, γιατροί, βοηθοί κτλ. Έτσι ώστε να περάσουν από αυτά τα νησιά, να βοηθήσουν τους κατοίκους και για πρόληψη και για να τους στείλουν αρμοδίως όπου πρέπει, αλλά και ακόμη, ξέρετε, κάτι μικρό να είναι, έτσι, ένα μικρό ζήτημα, ένα μικρό απόστημα, λέμε κάτι τώρα, να μπορεί να τακτοποιηθεί ένα θέμα χωρίς να μετακινηθεί κάποιος και να χάσει τόσο χρόνο αλλά και τόσο χρήμα για την νησί είναι. Έτσι και καταλαβαίνουμε πάντα, πρέπει να μετακινηθείς κάποιες φορές. Οπότε τους συγχαίρουμε για το έργο τους και κλείνουμε αυτή την ενότητα πηγαίνοντας αμέσως τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ελάτε να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στο σημείο αυτό και να σταθούμε στο επιτυχημένο τριήμερο καρδιολογικό μας συνέδριο με πολύ υψηλές παρουσίες. Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε λίγο πριν την έναρξή του
να βρισκόμαστε εκεί στην είσοδο του ξενοδοχείου Ελιές και να συνομιλούμε, να ακούμε τις πρώτες έτσι κουβέντες, σχολιασμούς, ευχές από τον κύριο Γιάννη Καλικάτζα, τον συμπατριώτη μας, από τον κύριο Νικόλα Γαβαλά, από όλους τους γιατρούς, τον νυν πρόεδρο της καρδιολογικής, τους πρώην, τον κύριο Φούσα και όλοι όσοι ακολούθησαν, τον κύριο Λέανδρο, θα τους δείτε τώρα. Πραγματικά, επιστήμονες οι οποίοι χαρήκαμε πάρα πολύ που βρέθηκαν εδώ στον τόπο μας, γιατί μετέφεραν ό,τι τελευταίο από τις όποιες εξελίξεις στο ιατρικό αυτό κομμάτι, με τη γνώση τους, με την εμπειρία τους και φυσικά, όπως σας είπα, δέχθηκαν και τα σχετικά ερωτήματα από το κοινό, αλλά και από το Προεδρείο που εναλλάσσονταν. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, πάμε να σταθούμε στα όσα μας δήλωσαν μια ανάσα πριν την έναρξη του καρδιολογικού μας συνεδρίου. Εδώ στο ξενοδοχείο Ελιές, μια ανάσα πριν ξεκινήσει το καρδιολογικό μας συνέδριο για τις καρδιολογικές μας παθήσεις. Καλησπέρα κύριε Καλικάζαρε, καλησπέρα κύριε Γαβαλά, πολύ χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και με χαρά να δούμε όλους τους φίλους ομιλητές αλλά και καλεσμένους. Θέλετε να ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν πρόλογο? Βεβαίως. Είναι το 7ο συνέδριο που διοργανώνω εγώ προσωπικά στην Κάλυμνο, το 5ο της καρδιολογικής εταιρείας, τα άλλα δύο ήταν όταν ήμουν εγώ πρόεδρος στο Διευθυντικό Καρδιολόγο. Όπως ξέρουν οι παλιότεροι, πάντα είχε μια μεγάλη επιτυχία. Το φετινό έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε καλέσει τα μεγαλύτερα ονόματα της καρδιολογίας. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Όλοι είναι αυτοί καθηγητές, πρόεδροι σχολής, σχολών, κοσμήτορες, ο Πρίτανης ο ίδιος του ΕΚΠΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όσοι έρθουν θα απολαύσουν εξαιρετικές ομιλίες, πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους και στην αρχή, 5,5 με 7, έχει εκλαϊκευμένες ομιλίες που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου. Πολύ είναι ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να βελτιώσουμε τους παράγοντες κινδύνου, μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τα εφράγματα και τα κεφαλικά μας. Η δεύτερη μέρα είναι αμυγός καρδιολογική, επιστημονική, αφορά ίσως περισσότερο τους γιατρούς, καρδιολόγους, παθολόγους, γενικούς κτλ, αλλά και κάθε πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για ένα θέμα να το ακούσει, ναι, μπορεί να προσέλθει, είναι ελεύθερα. Και το βαρύ πυροβολικό είναι την Κυριακή. Την Κυριακή 9 με 1 θα γίνει για άλλη μια φορά. Είναι η πρώτη φορά που έγινε στην Γάλινο η καρδιολογική, τα μαθήματα καρδιολογικής αναζωογόνησης. Κάρπα οι λεγόμενοι. Ναι, ναι. Έχουν έρθει ήδη 5 και άλλες 2 από την Κάλυμνο εκπαιδευτές, 7 εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στο θέμα, θα εκπαιδεύσουν τον οποιοδήποτε πολίτη, ανεξαρτήτως αν είναι γιατρός, νοσηλεύτης, οδοντίατρος ή ξέρω εγώ, των επιστημών υγείας, και ο κάθε πολίτης μπορεί να εκπαιδευτεί, είναι απλή εκπαίδευση, και είναι δικαίωμα του κάθε ατόμου να προσφέρει αυτή τη βοήθεια όταν βρεθεί πάνω σε ένα θύμα. Ένα άνθρωπο να σώσει είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι, πολύτιμο. Και καλό όσους μπορούν, και έχουν γραφτεί ήδη 100-150 άτομα, ευελπιστούμε να έρθουν και οι υπόλοιποι αν μας ακούν. Αυτά είχα να σας πω. Πολύ καλά. Θα το δείξουμε και σε λίγο αυτό, έτσι ώστε να ενημερωθούν και να ανταποκριθούν, ναι, έστω και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Γαβαλά, γεια σας. Ένα σχόλιο και από εσάς, λίγο πριν ξεκινήσουμε. Ναι, είναι κάτι που μας λείπει και ευτυχώς έρχεται σχεδόν πολύ συχνά και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Γιατί έχουμε ανάγκη. Εγώ είμαι εδώ τώρα σαν γιατρός παθών. Και ήρθα να δω, να ακούσω, να μάθω τι έκανα λάθος στη ζωή μου και έπαθα αυτά που έπαθα. Καλούμε λοιπόν και τους άλλους να έρθουν, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γνωρίζουν αν είσαι αγράμματος ή είσαι γιατρός. Έτσι είναι. Οπότε ας έρθουν, θα δουν κάτι πολύ χρήσιμο. Πολύ σωστό, πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Πρόεδρο, ήταν πολύ σοβαρό. Από τους κορυφαίους μας. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία λοιπόν. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας και που θα μας δοθεί ευκαιρία να σας ακούσουμε όλους εσάς, τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό να είμαι εδώ στην Κάλυμνο. Έχω ξανάρθει βέβαια σε ένα συνέδριο, πάλι με τους καρδιολόγους, αλλά ήταν και ένα μεικτό χειρουργικό. Ναι, ναι.
Κυρίως το ένα κομμάτι της ενασχόλησης του τμήματός μου που είναι η παχυσαρκία, η βαριατρική χειρουργία. Και βέβαια να χαιρετήσω τους καλύμνιους πρώην ασθενείς μου, διότι πια τώρα έχουν χάσει τα κιλά που θα έπρεπε να είχαν χάσει. Έχουν χειρουργηθεί αρκετοί, έως πάρα πολλοί. Έχουμε μια επικοινωνία, τους παρακολουθούμε και από ένα πρόγραμμα μέσα από την Αθήνα. Παρόλη την απόσταση, είναι και αυτή τυπική, δεν είναι μόνο οι γιατροί να είναι καλοί, πρέπει να είναι και οι ασθενείς. Συνεργάσιμοι. Και συνεργάσιμοι. Είναι ένα πρόβλημα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα η παχυσαρκία. Αυτή τη στιγμή, να σας τα πω έτσι λίγο απλά και όσο γίνεται πιο προς το λαϊκό και το επιστημονικό τόσο. Ο μισός πληθυσμός της γης θεωρείται παχύσαρκος. Μάλιστα. 8 δις είμαστε, τα 4 δις είναι παχύσαρκοι. Στην Ελλάδα έχουμε, στην Ελλάδα πρωτεία, στην εφηβική παχυσαρκία, στην Ευρώπη, είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις. Άντρες, γυναίκες στους μεγάλους, πάλι σε υψηλότατες θέσεις, σε επίπεδο παχυσαρκίας. Και όπως ορίστηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή τη στιγμή συζητάμε παραδείγματος χάρη για πανδημίες όπως το AIDS, το COVID πρόσφατα. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη πανδημία, όπως το αντιλαμβάνεστε, είναι αυτή βέβαια της παχυσαρκίας. Όταν σχεδόν ο μισός πλανήτης νοσεί αυτή τη στιγμή από αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα στην ουσία σαν την, ας πούμε, να φανταστούμε λίγο τη Μέδουσα με τα πλοκάμια στο κεφάλι. Και κάθε πλοκάμι είναι το κυκλοφοριακό, το αναπνευστικό, οστεοαρθρίτιδες, ανακοπές, ευνίδιες. Δηλαδή τα νούμερα είναι εντυπωσιακά για 10-15 κιλά παραπάνω βάρος. Η πιθανότητα εμφράγματος και ανακοπής θα είναι το 75%. 20 τα παραπάνω να είναι κιλά, κάποιος φτάνει τα 150%. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι μέχρι να βρεθεί το μαγικό χάπι, να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή το νηστέρι, ας το πούμε έτσι, είναι μια και μοναδική ουσιαστική λύση για τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια μας λυπεί πολύ να βλέπουμε τις νεαρές ηλικίες να συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Μαζί με άλλους παράγοντες σίγουρα πάντα. Με άλλους παράγοντες, αλλά αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι είναι. Αναμένουμε να σας ακούσουμε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Χάρηκα. Να περάσετε όμορφα και καλή επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας και σας ευχαριστούμε. Και ελάτε να κάνουμε ένα πρόλογο λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρώτες τοποθετήσεις και ομιλίες. Και εμείς χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειάς της, διοργανώνει συνέδρια, εκτός από το κέντρο, που παραδοσιακά τα μεγάλα συνέδρια γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειας, και για να έρθει πιο κοντά όχι μόνο στους γιατρούς, στους καρδιολόγους, αλλά γενικά στους ιατρούς και στον κόσμο, διοργανώνει 6 συνέδρια περιφερειακά. Ένα από τα συνέδρια αυτά τα περιφερειακά διοργανώνεται στην Κάλυμνο. Διοργανώνεται στην Κάλυμνο αφενός μεν και σαν περιφέρεια, αλλά και επειδή θέλαμε να τιμήσουμε έναν από τους προηγουμένους προέδρους της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της ελληνικής καρδιολογίας, στον κύριο Ιωάννη Καλικάζαρο, ο οποίος είναι από την Κάλυμνο, και θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει ξαναλέω ότι έχει συμβάλει θετικά στην εξέλιξη της ελληνικής καρδιολογίας. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν αποτείνεται μόνο στους γιατρούς, αποτείνεται και στον απλό κόσμο σε θέματα πρόληψης, διότι γενικά τα νοσήματα τα καρδιακιακά βασίζονται στην πρόληψη. Καλύτερα να μην πάθεις παρά όταν θα πάθεις να αντιμετωπίσεις. Έτσι, ο προσανατολισμός αυτού του συνεδρίου είναι και σε θέματα εκπαίδευσης και των ιατρών, μη καρδιολόγων, αλλά και γενικά του κόσμου και των πολιτών. Είναι χαρά και τιμή να είμαστε σήμερα σε αυτό το όμορφο χωριό, το χωριό που ξεκίνησε από το χωριό και ήρθε στην Κάλυμνο, έτσι ενημερώθηκα σήμερα, στην περίφημη λοιπόν Κάλυμνο,
η οποία συνήθως βγάζει επιστήμονες. Και βγάζει επιστήμονες γιατί ξεκίνησαν από δύσκολες μέρες, από μέρες δηλαδή με το σφουγγάρι και μέρες που ήταν δύσκολα τα χρόνια για τους πολίτες. Οι καλύμνοι διακρίνονται για το ήθος τους, οι καλύμνοι διακρίνονται για την ντομπροσύνη τους και θέλω ειλικρινά για μια απόμενη φορά που ήρθα και σήμερα εδώ, πήγα και προσκύνησα και στον Άγιο Σάβα. Στον Άγιο Σάβα, αλλά χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το όμορφο νησί. Όσον αφορά τώρα για τον πρόεδρο, τον κύριο Καρυγάζαρο, τον Γιάννη, τον φίλο μας. Το οποίο παραλάβατε σκητά, έτσι. Ακριβώς από την Προεδρία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι αλήθεια ότι ο κ. Καρυγάζαρος έχει πολύ μεγάλη προσφορά στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Έχει εκπαιδεύσει πάρα πολλούς καρδιολόγους στη χώρα. Έχει διακριθεί ίσως στους 5 καλύτερους στη χώρα μας καρδιολόγους και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και στην Προεδρία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας όταν εκείνος ήταν πρόεδρος, εγώ ήμουν αντιπρόεδρος, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος εκεί ήταν τέος και βοηθήσαμε πάρα πολύ τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας να βρουν μια καλύτερη ισορροπία με τα πανεπιστήμια μας. Διότι η ισορροπία είναι το καλύτερο για την εκπαίδευση πρώτον των γιατρών και δεύτερον τη φροντίδα και την νοσηλεία των ασθενών μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που δώσατε να εκφραστώ για την καλή. Για τα όμορφα λόγια σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι λόγω εντοπιότητας, όπως έλεγαν και οι ίδιοι, γιατί υπήρξαν πραγματικά και ωραίες στιγμές με χιούμορ, θα να δώσουμε προτεραιότητα στους δικούς μας ανθρώπους. Όπως σας είπα, με πολύ χαρά παρακολουθήσαμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους ιατρούς μας, τις υψηλότατες παρουσίες και βέβαια Μιχάλη Ζαΐρης, ο κύριος Κουτούζης, ο κύριος Κουρούνης που μίλησε και για το κάπνισμα ειδικά και πάρα πολλά τα οποία με οπτικό υλικό παράλληλα μας εξηγούσαν και μας έδειχναν και μας σχολίαζαν το κάθε τι. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το μέρος ας δώσουμε καλή μνή και χρειά και πάμε να ακούσουμε τους τρεις κυρίους, Κουρούνη, Ζαΐρη και Κουτούζη. Τους εκφράζουμε τα συγχαρητήρια και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό στα μέρη μας να γίνονται τέτοιες ενημερώσεις, τέτοιες συνεδριακές καταστάσεις αλλά και ημερίδες. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν κλείνουμε την παρένθεση του καρδιολογικού συνεδρίου αλλά είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την Κυριακή που μας έρχεται, 26 του μήνα, μια σημαντική ημερίδα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, διάγνωση, θεραπεία και πολλά άλλα. Και στο κομμάτι αυτό θα σταθούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, όλοι ξέρουμε τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και η γνώση αυτή ζωντανεύει κάπως με κάποια στατιστικά δεδομένα, όπως το ότι είναι η κύρια αντιμετωπίσιμη αιτία πρόωρου θανάτου και αναπηρίας στην Ευρώπη, το προσδόκιμο ζωής ενός καπνιστή είναι κατά 10 έτη μικρότερο από το γενικό πληθυσμό, για τα άτομα παραδείγματι κάτω των 50 ετών η πιθανότητα θανάτου στα επόμενα 15 έτη είναι διπλάσια για κάποιον που καπνίζει από αυτούς που πριν τα 50 έτη διέκοψαν το κάπνισμα και άλλα πολλά. Η χρήση λοιπόν του καπνού είναι μία ασθένεια. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναλάβουν δράση, δεδομένου και ότι οι περισσότεροι καπνιστές δεν είναι σε θέση να διακόψουν το κάπνισμα από μόνοι τους. Αυτό δείχνουν και στατιστικές που προσπάθειες διακοπής καπνίσματος επιτυχείς μετά από ένα χρόνο είναι στο 3-4%. Είναι λοιπόν μια παθολογική ιατρική κατάσταση και ως τέτοια πρέπει να διαγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες παθήσεις όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης, η πίεση, η υπέρταση, η περιλιπιδημία. Επίσης, στόχος μας πρέπει να είναι σε αυτή την προσπάθεια η πλήρης διακοπή του καπνίσματος, γιατί η σχέση της ποσότητας του τσιγάρου και της βλαβερές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό δεν είναι γραμμική. Είναι, δηλαδή, ένας που καπνίζει 1-3 τσιγάρα την ημέρα μπορεί να έχει το 50% του καρδιαγγειακού κινδύνου που έχει ένας που καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα.
Υπάρχουν ευτυχώς γι' αυτό ασθενείς που μας βοηθάνε στην αντιμετώπιση, ας πούμε, και στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα. Υπάρχουν κατευθυντήρες οδηγίες, υπάρχουν ειδικοί αλγόριθμοι, όπως εκτός της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το πρώτο βήμα πάντα είναι η καταγραφή της καπνιστικής συνείδειας. Είναι κάτι δεδομένο σε κάθε ασθενή που έχουμε, να ρωτήσουμε αν καπνίζει ή όχι και ποια καπνικά προϊόντα, καπνικό τσιγάρο, ηλεκτρονικό. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα, δεύτερο βήμα είναι η εκτίμηση της εξάρτησης στην νικοτίνη. Είναι δύο οι βασικές ερωτήσεις που μας βοηθούν σε αυτό. Η πρώτη είναι το πόσα τσιγάρα καπνίζει κανείς την ημέρα. Η δεύτερη είναι σε πόσο χρονικό διάστημα καπνίζει το πρώτο τσιγάρο από το πρωινό ξύπνημα. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, το Fagerstrom test, το οποίο κατατάσσει την εξάρτηση στην νικοτίνη σε μικρού, μέσου ή σοβαρού βαθμού, που παρατίθεται δίπλα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το τρίτο βήμα που οφείλουμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε όλους, 3-4 λεπτά, για μια εξατομικευμένη συμβουλευτική, για προβολή κυρίως των θετικών κινήτρων όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, δηλαδή παράδειγμα βελτίωση υγείας, ακόμα και οικονομικά κινήτρα, το θετικό παράδειγμα στους γύρω μας, να γίνεται μια ξεκάθαρη και δυνατή παρότρινση σχετικά με τις άμεσες συνέπειες της διακοπής, όπως παράδειγμα ένας που έχει υποστεί έφραγμα του μυοκαρδίου, να γίνεται σαφές ότι είναι το κυριότερο μέσο, το δείχνουν και στατιστικές μελέτες, που θα μειώσει την μετέπειτα θνητότητα μετά το έφραγμα και σε σύγκριση μάλιστα με άλλα εργαλεία, άλλα φαρμακευτικά εργαλεία που έχουμε στη φαρέτρα μας, όπως οι ασπιρίνες, στατίνες, δείχνει, ας πούμε, μετά από ξέφραγμα του μυοκαρδίου, η διακοπή του καπνίσματος και μειώνει την καρδιακή θνητότητα κατά πάνω από 40%. Και οι κινητοποιημένοι ασθενείς, οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν παρακάτω και να διακόψουν το κάπνισμα, αυτό γίνεται, πρέπει να τους προτείνουμε σε αυτούς τους ασθενείς μια θεραπεία, μια συγκεκριμένο δρόμο. Το πρώτο είναι να αποφασίσουν μια ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος και μετά υπάρχουν δύο πυλώνες, είναι η φαρμακοθεραπεία, καθώς το κάπνισμα προκαλεί και σωματική εξάρτηση και κυρίως εκεί βοηθάει, ας πούμε, η φαρμακοθεραπεία, και για την ψυχολογική εξάρτηση, η οποία φεύγει δυσκολότερα και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, η συμπεριφορική θεραπεία, η οποία πιο ολοκληρωμένα ίσως μπορεί να δοθεί σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος ή με διαθέσιμες ειδικές τηλεφωνικές γραμμές που βοηθούν τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα, ή από διαδικτυακές πληροφορίες, σε άλλα μέρη μπορεί να υπάρχουν και διαδραστικές διαδικτυακές πύλες. Και ό,τι προτείνουμε στους ασθενείς, ακόμα και αν είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια, πρέπει οι προτάσεις αυτές να επαναλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική επίσκεψη, καθώς το κίνητρο για τη διακοπή του καπνίσματος από φορά σε φορά μπορεί να μεταβάλλεται και να, μια επόμενη φορά να είναι επιτυχής. Το σημαντικότερο για τη Στεφανία νόσο είναι η πρόληψη. Ο Σάκης έχει Στεφανία νόσο, έχει ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο έχει θέσει και εξάρσεις. Είναι ένα νόσημα σαν το καρκίνο. Είναι ένα νόσημα σαν την ερμηνεοειδή αθλήτητα. Είναι ένα νόσημα το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει ίαση. Υπάρχει μόνο διαχείραση, διαχείριση. Η διαχείριση αυτή γίνεται με τρία όπλα. Τρία όπλα. Το κύριο όπλο της διαχείρισης Στεφανίας νόσου είναι να μην επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία μας έφερε. Δηλαδή, να μην συνεχίσουμε να καπνίζουμε, να μην είμαστε φωτροί, να προσέχουμε την χολυστερίνη μας, να προσέχουμε την κίνησή μας. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι τα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι η κορονίδα της θεραπείας Στεφανίας νόσου. Και αν όλα αυτά δεν αποτύχουν, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες θα είναι είτε χειρουργική παράκαμψη, bypass δηλαδή που θα τα αναλάβουν οι χειρουργοί, είτε αγιοπλαστική ή και τα δύο μαζί, ή πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Δεν είναι με μέθοδοι οι οποίοι θα κάνουμε ένα bypass και τελείωση, θα κάνει μια αγιοπλαστική και τελείωση. Είναι χρόνιο νόσημα με τα εφέσεων και εξάσεων. Για να πούμε τι είναι η Στεφανία νόσος, είναι λίγο εκλαγευμένη η ομιλία, γιατί δεν θα γίνει σοφότερος κανένας καρδιολόγος από μένα σήμερα, αλλά να δώσω 2-3 μηνύματα στους πατριώτες μου.
Τι είναι η Στεφανία Νόσος? Η Στεφανία Νόσος είναι η ανάπτυξη στενώσεων σαν Στεφανία Αγία. Η καρδιά είναι μια μυϊκή ατυλία, πολύ εγωίστρια. Δίνει αίμα σε όλο το σώμα, αλλά πρώτα δίνει στη διαπάρκεια της. Δίνει με τα Στεφανία Ιντερ, δεξιά και την αριστερή Στεφανία Αρτηρία. Η δεξιά Στεφανία Αρτηρία που δίνει αίμα κυρίως στο κατώτερο, στη δεξιά κοιλία, κατώτερο τείχομαι, πλάγιο τείχομαι μερικές φορές, και η αριστερή Στεφανία Αρτηρία, η οποία είναι το πρώτο μέρος, είναι το στέλεχος που πάρα πολύ όμορφα μας είπε ο προηγούμενος αρτηριολόγος, και η οποία διχάζεται σε δύο αρτηρίες, στο πρόσωπο, στην καρδιώτα και στην πεσκομένη, και έτσι προκύπτουν τα τρία αγεία. Δηλαδή η δεξιά, το στέλεχος που είναι δύο αγεία ουσιαστικά, ο πρόσωπος καρδιώτας και πεσκομένη. Αυτή είναι η νόσος τριών αγείων. Δηλαδή τι λέμε νόσος τριών αγείων, όταν και τα τρία αγεία έχουν στενώσεις. Εδώ είναι αριστεφανιογραφικά, η αριστερή στεφανία αρτηρία, μια φυσιολογική αρτηρία χωρίς στενώσεις. Βλέπουν το σκελετικό να μαυρίζει όλο το αγείο. Και η δεξιά στεφανία αρτηρία, την οποία βλέπουμε από το αγείο, όλο αυτό να μαυρίζει. Άρα έχει μαύρο, έχει σκελετικό μέσα. Όταν υπάρχει νόσος του αγείου, όταν υπάρχει νόσημα στο αγείο, τότε βλέπουμε ότι δεν πάει σκελετικό καλό και γίνονται αυτά τα άσπρα στίγματα μέσα. Αυτό λέγεται νόσος της δεξιάς, το ίδιο σημαίνει και στην αριστερά, ο πρόσωπος καρδιώτης από πάνω και ο πεσκομένος από κάτω. Άρα τι σημαίνει νόσος τριών αγείων, όταν και η δεξιά που είναι ένα αγείο και η αριστερή που είναι ουσιαστικά δύο αγεία, αναπτύξουν στενώσεις. Άρα η καρδιά, η εγωίστρια αυτή, προσπαθεί να δώσει αίμα για πάτη της, δεν μπορεί να αιματωθεί καρδιά, η καρδιά δουλεύει, θέλει αίμα να τρώει και αυτό λόγο πονάει. Ή πονάει ο ασθενής από το εξιστητάκι, ή πονάει ο ξέος ή κάτι δηλαδή κάνει έφραγμα, ή μπορεί να κάνει και εφνίδιο θάνατο γιατί κάνει μια σοβαρή αρρύθμια. Έχουμε λοιπόν ένα, όπως είπαμε, η στεφανία νόσος, η αντιμετώπιση της, η διαχείρισή της είναι ένα μακρύ ταξίδι. Πολύ μακρύ ταξίδι. Και όπως είπαμε, θα συμπεριλαμβάνει φάρμακα, κυρίως φάρμακα, πάντα φάρμακα, ποτέ θα κόψει τα φάρμακα, είτε του κάνουμε αγκιοπλαστική, είτε του κάνουμε bypass. Δηλαδή μπορεί να κάνει bypass, μπορεί να κάνει αγκιοπλαστική, μετά να ξανακάνει αγκιοπλαστική, να ξανακάνει bypass και ούτω καθεξής. Με το bypass τι επιτυχάνουμε, παρακάμπτουμε τις στενώσεις. Δηλαδή, κάτι μας φράζει τον δρόμο, πάμε από άλλο δρόμο. Έτσι, ο χειρουργός θα βάλει ένα δικό σας μόσχευμα, είτε από τα πόδια φλέβα, δηλαδή, ή μια μαστική ασφυλία. Μεσαιωνιαιολίτης. Ορίστε, λοιπόν, εδώ παρακάμπτουμε τη στένωση, βάζουμε ένα μόσχευμα να παρακάμψει και έρχεται το αίμα. Δεν περνάει πλέον από εδώ, αλλά περνάει από εδώ και έρχεται και αιματώνει την καρδιά. Αυτό το κάνει ο καρδιοχειρουργός. Τι θα κάνει ο επιβατικός καρδιολόγος? Αυτός ο επιβατικός καρδιολόγος είναι πιο ορθόδρομος. Δεν είναι τόσο παρακάμπτυρης. Παίρνει μέσα από τη στένωση και βάζει ένα μετροπόδι κάτω πέρα, ανοίγει τη στένωση και βάζει και ένα στέντ, το οποίο αυτό ως σαν ένα, αυτό το στέντ, δηλαδή ουσιαστικά σαν ένας νάρτικας, θα κρατήσει το αγκείο ανοιχτό. Ο καρδιολόγος, όπως είπαμε, θα κάνει αυτή τη δουλειά. Θα κάνει παράκαμψη των στενώσεων, δεν θα τις ανοίξει τις στενώσεις. Θα ανοίξει όμως το θώρακα για να το κάνει αυτό. Είναι μεγάλο χειρουργείο. Θα μπει σε αξιωματική κυκλοφορία ο ασθενής. Θα υπάρχει κακοπληγία. Θα κάνει υποθερμία. Αυτά σε μεγάλους ανθρώπους και με άλλους ανθρώπους που αφορά, άνθρωποι με σοβαρά άλλα προβλήματα, μπορεί να μην το αντέχουν εύκολα. Έτσι περίπου θα το δούμε την επόμενη μέρα στη μονάδα τον άρρωστο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει καλά ο άρρωστος. Αλλά δείχνει ότι θα κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Και σημαντικά επίσης θα χρειαστεί ένας μεγάλος χρόνος αποθεραπείας να ξανάρθει ο άνθρωπος πάλι να ξανανέρθει στη ζωή, στην φυσιολογική του ζωή. Εδώ έρχεται το μαγικό στέρνης, έρχεται αυτός ο νάχρηνας, ο οποίος ουσιαστικά ένας μικρό υψελωτό γράμμα θα μπει και θα κρατήσει το αγείο ανοιχτό, θα κρατήσει, θα ρέει το αίμα φυσιολογικά. Η επέμβαση θα γίνει συνήθως από την κερκυρική αρτηρία. Θα ανοίξουμε αυτό το στέν μέσα με ένα μπαλονάκι στο αγείο, δεν θα βγάλουμε τη βλάβη, θα τη σπάσουμε και θα τη σπρώξουμε προς τα έξω. Θα μείνει μόνο το στέν που θα κρατάει τη βλάβη, θα κρατάει το αγείο ανοιχτό. Αυτό θα γίνει με ακτινοσκοπικό έλεγχο, δεν θα ανοίξουμε καμία τομή. Και ο άρρωστος την άλλη μέρα, θα έχει την ίδια μέρα, θα μείνει με αυτό το φοβερό τραύμα εδώ στο κεράκι. Και αυτός είναι ο άρρωστος την επόμενη μέρα, ο οποίος σε 2-3 μέρες θα ξαναεπιστρέψει τη δουλειά του.
ποια είναι η καλύτερη μέθοδος από τα δύο. Αν μου λέγανε εμένα ποια προτιμάω, προφανώς και θα έλεγα. Θα έλεγα να πάρω ένα στέμ. Τώρα, εγώ προσωπικά θα έλεγα πάλι ένα στέμ, δύο στέμ, πέντε, 18 στέμ. Αλλά μην με σχίσετε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή, κάποιοι άρρωστοι πρέπει να κάνουν bypass. Κάποιοι άρρωστοι πρέπει να κάνουν αγκιοπλαστική, γιατί το bypass είναι πάρα πολύ. Και κάποιοι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Είναι αυτοί που θα πάνε μόνο φάρμακα. Μην ξεχνάμε, όλοι οι ασθενείς, ό,τι και να κάνουν, τι bypass κάνουν, αγκιοπλαστική φάρμακα θα πρέπει να παίρνουν. Αν παραδείγματος χάρη ένας ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα κάνει μια αρθροπλαστική του ισχύου λόγω της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, τα φάρμακα θα συνεχίζει να τα παίρνει. Δεν τροποποιείται η νόσος. Διαχειρίζεται η νόσος. Έτσι, πώς θα αποφασίσουμε λοιπόν με το 50-50, αν πάρουμε ένα νόμισμα, είναι 50-50% πιθανότητα, εμείς θα μαζεύουμε όλες τις πληροφορίες από τον άρρωστο και από τις ανατομικές πληροφορίες και εμείς βγάζουμε ένα πιο καλό, έτσι, σωστό αποτέλεσμα για τον άρρωστο. Αυτό το λέμε σήμερα χαρτίν, πιο μοντέρνα. Παλιά το λέγαμε συζήτηση ή απόφαση για τον άρρωστο. Χαρτίν δηλαδή, καρδιοχειρουργοί και πνευματικοί καρδιολόγοι και καρδιολόγοι και αισθολόγοι συζητάμε το περιστατικό. Βλέπουμε το συνολικό πρόβλημα υγείας, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μία καρδιά, έχουμε να κάνουμε με έναν άρρωστο. Και επίσης έχουμε να κάνουμε και με τον εγκέφαλο του αρρώστου, δηλαδή με το πνεύμα του, τις κοινωνικές του συνήθειες, τις θρησκευτικές του, τα θρησκευτικά του πιστεύω ή προκαταλήψεις και το πώς γουστάρει να αντιμετωπιστεί, συγγνώμη για την έκφραση. Πώς θέλει ο ίδιος να αντιμετωπιστεί. Αυτό λοιπόν θα σου λέμε family and patient preferences. Ποιες είναι οι προτιμήσεις του αρρώστου. Και αυτά πρέπει να λάβουμε. Έτσι λοιπόν, η τριαγιακή νόσο ή η νόσος των Στεφανίων, δηλαδή πάσχουν και τα τρία Στεφανία Αγία, είναι μια νόσο σοβαρή, η οποία κάτι χρειάζεται να κάνουμε, κάτι χρειάζεται να ανοίξουμε για να πάρει αίμα η καρδιά. Για πάρα πολλά χρόνια το bypass ήταν η μόνη επιλογή. Το 100% των ασθενών αντιμετωπιζόταν με bypass. Τη δεκαετία του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 80, ο καλύτερος καρδιολόγος ήταν αυτός που ήξερε τα δρομολόγια της Ολυμπιακής και το Λονδίνο, για να πούνε οι άρρωστοι. Στο να ξέρει να πει μέσα στο αεροπλάνο και να πάει να διευθυντή στο Λονδίνο. Αυτή ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό ήταν ο καλύτερο καρδιολόγο. Και που είχε πρόσβαση και σε κάποιου πράκτορε να του κόβουν στήρια. Μετά τη δεκαετία του 80, αρχίζει λοιπόν που πήγαν κάποιοι καρδιολόγοι και εκπαιδεύτηκαν στην Αμερική και στην Αγγλία συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντού του κ. Λουφούσα, άρχισε η επιβατική καρδιολογία να μπαίνει και στο σκεπτικό των καρδιολόγων και στην Ελλάδα, ότι μπορούμε κάποια υγεία να τα ανοίξουμε εμείς και να βάλουμε στέμ και να τα ανοίξουμε με ένα μπαλόνι. Παρένθεση, η πρώτη αγκιοπλαστική που έκανε ο Γκρούτζιν ήταν για νόσους στερεακούς και δεύτερον, ο Γκρούτζιν δεν ήταν καρδιολόγος, ήταν αυτερολόγος. Απλώς, που είπε μετά ο ξενάδελφος, ότι ήταν υπερτικός αυτερολόγος, δεν ήταν καρδιολόγος. Και η πρώτη αγκιοπλαστική που έκανε ήταν σε νόσους στερεακούς. Γιατί το bypass ήταν η πρώτη μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση της Στεφανιάδος. Γιατί όταν είναι διάθετη νόσος, τότε δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα στέμ. Επίσης, τις περισσότερες φορές, τα αγεία εκεί που έχουν στενώσει είναι πολύ ασβέστη. Αυτό το ασβέστη δεν είναι εύκολο να το σπάσει το μπαλόνι. Τρίτον, γιατί πολλές φορές στους αρρώστους από τα τρία αγγεία, το ένα ή τα δύο μπορεί να ήταν εντελώς κλειστά, δεν περνούσε καθόλου αίμα. Λέγαμε κομμένες αρτηρίες. Τότε πλήρως φραγμένες, και όχι πλήρης απόφραξη. Πλήρης απόφραξη είναι λάθος. Είναι πλήρης έμφραξη. Απόφραξη είναι ανοιχτή. Ή μετά που βγήκανε τα στέντ. Τρία μετά έχουμε ακόμα. Τα στέντ, τελείωσα. Μετά που βγήκαν τα στέντ. Τα στέντ αυτά, τα πρώτα στέντ, ήταν παλιά τεχνολογία. Τι ήταν τεχνολογία, η οποία ξαναστελέβανε. Επίσης, ένα άλλο θέμα ήταν το ότι τα στέντ αυτά δεν ξέρουμε να τα βάλουμε και καλά. Δηλαδή, βάζουμε λίγο πιο μικρά, λίγο πιο στενά, στέντ έβαλε και το καθεξής. Επίσης, οι υποδεκτικοί καρδιολόγοι ακόμα τότε δεν ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές που είχαν σχέση με τις τοποθέτησεις των στέντ. Τα πράγματα άλλαξαν. Ένα
ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας στις πρώτες ολικές αποφράξεις προέρχεται από αυτό το register, το οποίο είναι κυρίως αμερικάνικο. Συμμετέχουμε και λίγα νοσοκομεία εκτός Αμερικής. Συμμετείχαμε από τον Ερυθρό με τον Γιάννη τον Τσιαφούτη. Τώρα συνεχίζει ο Γιάννης, συνεχίζω και εγώ από το Υγεία. Και είναι χιλιάδες ασθενείς που έχουν μπει σε αυτό το register και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά το πώς εξελίσσεται τη διάνοιξη των χρόνων ολικών αποφράξεων, τα παίρνουμε μέσα από αυτό το register. Έτσι βλέπουμε ότι πάνω από το 50% των χρονών ολικών αποφράξεων αφορά τη δεξιά στεφανιά αρτήρια. Πολλοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με τους χαρακτήρες της CTO θα καθορίσουν, θα μπορούν να μας προβλέψουν αν θα έχουμε επιτυχή διάνοιξη ή όχι. Βλέπουμε όμως ότι ενώ σε ένα ποσοστό πάνω από 80% θα χρησιμοποιηθεί underplay wire escalation, δηλαδή να πάμε από πάνω με το σήμα για να προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε, θα χρησιμοποιηθεί και σε ένα ποσοστό περίπου 30% το underplay dissection oriented, δηλαδή να ασκήσουμε την αρτηρία για να μπούμε στην περιφέρεια, ή retrograde πάλι περίπου 30%, οπότε δεν είναι λίγο το ποσοστό να το αφήσεις. Και βλέπουμε ότι το underplay wire escalation, που είναι η συνηθέστερη τεχνική και η πιο απλή, θα είναι επιτυχής σε ένα ποσοστό κάτω από 50%, 45%. Οπότε, αν πούμε ότι κάποιος ξέρει να κάνει μόνο αυτό, είναι απίθανο να περιμένει να έχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50%. Για να φτάσει ψηλά ποσοστά επιτυχίας από αυτό το 85% που είναι στα καλύτερα κέντρα στον κόσμο, θα πρέπει να ξέρεις και το undergrade dissection re-entry και τη retrograde προσπέλεση. Και όταν περάσει το σήμα, τελείωσε η CTO. Δυστυχώς όχι, δεν τελείωσε. Είναι πολλές φορές που περνάμε το σήμα γιατί όταν αρχίζουν τα ζόρια. Γιατί ένα 10% είναι balloon uncrossable, δηλαδή είναι τόσο σκληρή η βλάβη που δεν μπορεί να περάσει το μπαλουνάκι και πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Ή και ένα άλλο 10% περίπου είναι balloon undilatable. Δηλαδή περνάει το μπαλόνι, αλλά είναι τόσο σκληρή που δεν ανοίγει και πάλι πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Και εντάξει, επειδή το registry έχει κυρίως το μεγάλο ποσοστό των ασθενών έχει πει από την Αμερική, βλέπουμε ότι το ποσοστό της κερκυδικής προσπέλασης είναι σχετικά μικρό. Στην Ευρώπη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς κάνουμε το 95% από τα δύο χέρια. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με σχετικά λίγες επιπλοκές. Μηδέν επιπλοκές δεν υπάρχει ιατρική, και ειδικά όταν κάνεις τόσο σύμπλοκες επεμβάσεις, το μηδέν είναι, νομίζω, πρέπει να το ξεχάσουμε όλοι, και οι ασθενείς και οι ιατροί. Εδώ βλέπουμε μία χρόνια ολική απόφραξη της δεξιάς στεφανιάς αρτηρίας. Αυτή την είχαμε κάνει μαζί με τον κύριο Βατσιλινάκο, αν θυμάμαι καλά, στα πλαίσια εκπαίδευσης στο νοσοκομείο για όλα. Κάναμε μια γρήγορη προσπάθεια undergrade, δεν είναι από ορθότροπα, δηλαδή δεν ήταν επιτυχής. Και στη δεύτερη εικόνα τη δεξιά βλέπετε αρχίζουμε και τσεκάρουμε τα παράπλευρα. Να δούμε αν συνδέεται. Υπήρχε σύνδεση και περάσαμε με ένα σύρμα στον οπίστιο κατιόντα. Περάσαμε τον μικροκαθετήρα στον οπίστιο κατιόντα. Και επειδή ήταν πολύ μεγάλη απόφραξη, βλέπετε στην αριστερή εικόνα ότι έχουμε κάνει μία θηλιά. Η θηλιά έχει το πλεονέκτημα ότι σχίζει το αγκείο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, δεν έχει μύτη. Οπότε δεν μπορεί να βγει εκτός του αγκείου. Το σχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και όταν φτάσαμε κοντά στην απόφραξη, κατεβάσαμε έναν, όπως βλέπετε στη δεξιά εικόνα, μια προέκταση του καθετήρα, ένα καθετήρα γκαϊτζίλα. Και πήγαμε στο γκαϊτζίλα, κάναμε εξωτερήκευση. Και είχαμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Και πάντα τελειώνοντας, τσεκάρεις και το άλλο σύστημα το αριστερό, να δεις μην έχει γίνει καμιά ζημιά. Γιατί καμιά φορά χαίρεσαι τόσο πολύ που άνοιξες την αρτηρία στόχο, που δεν βλέπεις την άλλη αρτηρία, μήπως θα έχεις κάτι μαντάρα από εκεί. Εδώ είναι ένα άλλο περιστατικό, είναι μια ειδική κατηγορία ασθενών που έχουν ήδη χειρουργηθεί bypass. Και εδώ ακούγαμε πολύ προσεχή την προηγούμενη ομιλία του Μιχάλη και τα σχόλια του κυρίου Μάκου. Αυτό ήταν ένα ασθενή ο οποίο είχε γίνει σε ηλικία 45 ετών. Και μετά από 10 χρόνια, σε μια ηλικία 55 ετών που δεν είναι και μεγάλο, τα φιλετικά είχαν βουλώσει. Οπότε και αυτό είναι ένα παράγοντα που πρέπει να το παίρνουμε σε ηλικία. Πότε θα χειρουργηθεί ο ασθενή πέρα από την πολυπλοκότητα τη στεφανιά νόσου, νομίζω ότι και η ηλικία παίζει ρόλο στην αποφασή. Δεν πρέπει, για τον bypass δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλος, αλλά ούτε και πολύ μικρός.
Εδώ βλέπετε την περισπόμενη. Αυτή η περισπόμενη είχε ένα μόσχευμα, είχε κλείσει το μόσχευμα και την κάναμε με ροταπλέτορ. Αλλά τα προβλήματα αυτού του ανθρώπου δεν είχαν σταματήσει εδώ. Βλέπετε ότι έχουμε παράπλευρα σε μια τελείως κλειστή δεξιά, η οποία και αυτή είχε μόσχευμα και μετά από 10 χρόνια είχε κλείσει. Και λέμε πάμε να ανοίξουμε τη δεξιά, αφού κάναμε ροταπλέτορ στην περισπόμενη, να κάνουμε τη φρονολογική απόφραξη της δεξιάς. Προσπαθούμε με το undergrade wire escalation, αυτό που λέγαμε, το ορθόδρομα με το σήμα. Βλέπετε το σήμα βγαίνει αλλού και αλλού, στο περικάρδιο. Καμία πιθανότητα επιτυχίας. Οπότε λέμε θα πάμε να σχίσουμε το αγκείο, να πούμε στην περιφέρεια. Το αγκείο ήταν πολύ σκληρό. Βάλετε πόσα χρόνια ήταν αποφραγμένη η αρτηρία, είχε μόσχευμα, έκλεισε το μόσχευμα. Οπότε κάνουμε το εξής. Κατεβάσαμε ένα σύρμα με μικροκαθετήρα για να κάνουμε τη θηλιά. Και επειδή ήταν πάρα πολύ σκληρό, κατεβάσαμε δίπλα ένα δεύτερο σύρμα και φουσκώσαμε ένα μπαλόνι να πατικώσουμε το μικροκαθετήρα για να το σφινώσουμε εκεί πέρα να μην κουνιέται με τίποτα. Σαν να του ρίξει μια άγκυρα. Μια που είμαστε εκεί στην Κάλυμνη, έτσι να είμαστε εντός κλίματος. Αυτό λέγεται, το κόλπο λέγεται power knuckle. Και βλέπετε ότι ενώ προσπαθούμε με τη θηλιά να σχίσουμε το αγκείο, είμαστε τυχεροί. Η αλήθεια είναι ότι τα καινούργια σύρματα που έχουν βγει μα έχουν αλλάξει τη δουλειά μας και την έχουν βελτιώσει πάρα πολύ. Και μπήκαμε κατευθείαν στον αληθή απλό. Και εκεί άρχισαν άλλα προβλήματα. Η βλάβη ήταν ακρόσαπορ, αυτό που είπαμε, δεν περνάει το μπαλόνι. Ευτυχώς όμως πραγματικά η τεχνολογία μας βοηθάει. Έχουν βγει καινούργια μπαλόνια, πολύ πιο διατηρητικά, πολύ πιο ευκίνητα, ας πούμε, μέσα στο αγκείο. Και με αυτό το αγκείο καταφέραμε, κάναμε με αυτό το μπαλόνι, κάναμε μια μπαλονιά και είχαμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Και σκεφτείτε, αυτός ο ασθενής ήταν ήδη χειρουργημένος, είχε αναπηρική στη θάνη. Αν δεν ξέραμε να το κάνουμε ροταπλέτο στη μία αρτηρία και αυτό το πράγμα στην άλλη, ή θα έμενε έτσι και θα πονούσε μια ζωή, ή θα έπρεπε να ξαναχειρουργηθεί με μια ανοιχτή μαστική αρτηρία. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ δύσκολο. Μια επέμβαση με υψηλή θνητότητα που και κανείς χειρουργός φαντάζομαι και εμά που δεν θέλουν. Τα κάναμε αυτά πριν από εσάς αυτά. Ναι, δεν είναι ευχάριστη. Δηλαδή, με την πλάση θνητότητα από την πρώτη φορά. Ναι. Και εδώ θα πούμε μια άλλη περίπτωση ενός ασθενή. Αυτή είναι μια ολική απόφραξη πάλι της δεξιάς σταθμινιάς αρτηρίας, η οποία παίρνει παράπλευρα από το εκεί τμήμα προς το περιφερειακό. Βλέπετε, δεν έχουμε καλά παράπλευρα από αριστερά. Και αυτό είναι, την κάνει λίγο ιδιαίτερη την περίπτωση. Βλέπετε, εδώ φαίνεται πολύ καλά η περιφέρεια. Είναι καλά τα παράπλευρα να βλέπεις την περιφέρεια, αλλά δεν είναι καλά για να την ανοίξεις. Κάνουμε διαχωρισμό, το σχίσαμε το αγκείο επίτηδες, με προσπάθεια να πούμε στην περιφέρεια, αλλά τι είναι, όταν θες να μπεις στην περιφέρεια, πρέπει να έχεις καλά παράπλευρα από την άλλη μεριά. Γιατί όταν το σχίσεις από τη μια μεριά, μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις τις συγχύσεις, γιατί θα συνεχίσεις να το σχίζεις. Οπότε σταματάς τις συγχύσεις. Αν δεν έχεις καλή οπτική εικόνα από την άλλη μεριά να έχεις ένα στόχο, πρέπει να σταματήσεις την επέμβαση. Και εγώ κάνω αυτό το πράγμα. Το σχίσαμε το αγκείο μέχρι κάτω και σταματήσαμε. Και λέμε, OK, το σχίσαμε, κάναμε μπαλονιές. Κάναμε διαστολές με μπαλόνι. Αυτή η προσέγγιση λέγεται investment procedure, δηλαδή κάνεις μια επέμβαση σαν προεργασία για να το ανοίξεις τη δεύτερη φορά. Τρία λεπτά ακόμα. Τελειώνω. Δυστυχώς εδώ βλέπετε, δεν φαίνεται, δεν παίζει το βίντεο αριστερά, αλλά στο δεξί βίντεο έχουμε περάσει ήδη το σύρμα. Χωρίς να κάνουμε μπαλόνιες, βλέπετε πώς ήταν το αγκείο. Καμία σχέση με το πώς ήταν στην αρχική του μορφή. Έγινε, δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ εύκολη επέμβαση στη δεύτερη φορά. Και εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι η διάνοιξη των χρονιών ολικών αποφράξεων έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας και χαμηλό ποσοστό επιπλοκών όταν γίνεται από ανθρώπους που έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αν δεν χρησιμοποιείς την ανάδρομη προσπέλαση και το dissection re-entry, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τον εμπειρητικό αλγόριθμο που είναι πολύ βασικό στο να έχεις αυτά τα ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, και μένουμε, διότι όπως καταλαβαίνετε σήμερα ιατρικού χαρακτήρα η εκπομπή, 90 λεπτά κάλυμνο στις τηλεόρασεις Αιγαίου, και μένουμε λοιπόν σε αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, στην ημερίδα της Κυριακής, αυτή η ιατρική που θα γίνει και μας μίλησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Γεράσιμος Αποστολάτος, δηλαδή για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, διάγνωση, θεραπεία, κολποσκόπηση, πολλές λεπτομέρειες. Αλλά να πούμε ότι η ίδια ημερίδα θα γίνει μια μέρα νωρίτερα το Σάββατο στην ΚΟ, Κυριακή στην Κάλυμνο, και μας σχολίασε όμως και το δελτίο τύπου που έχει έλθει και μιλάει για την αποχή των εργαστηριακών ιατρών, τα μικροβιολογικά κτλ. Διότι πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στα οποία οδηγήθηκαν οι άνθρωποι στην αποχή και προσπαθούν πραγματικά να βρεθεί μια διέξοδος, μια λύση στο πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν. Αν ακούσετε και κάποιες πληροφορίες που λέει ο κύριος πρόεδρος, πραγματικά είναι, τι να πω, ανατριχιαστικό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα λόγω των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική που ακολουθείτε στο κομμάτι των οικονομικών και φορολογικών, των μνημονίων παράλληλα. Οπότε με αυτό θα κλείσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, θα ακούσουμε τον κύριο Γεράσιμο Αποστολάτο, θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς και φυσικά τους σπονσορές μας και θα ανανεώσουμε για αύριο, γιατί έχουμε και να δούμε υποψηφίους ευρωβουλευτές, αλλά έχουμε και πολλά από τους επαγγελματίες μας ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Εύη και καλή εβδομάδα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μας αρέσει που βλέπουμε μια έντονη ιατρική επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, πολύ χρήσιμη, και βεβαίως ακόμη περισσότερο η ενημέρωση. Η ενημέρωση που πολλές φορές λείπει από τον πολίτη. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας αυτό που προηγήθηκε, δηλαδή μια καρδιολογική τριήμερη πληροφόρηση και ενημέρωση με υψηλές παρουσίες, ερχόμαστε να υποδεχθούμε και να καλωσορίσουμε μια ιατρική ημερίδα που πρόκειται να γίνει και αφήνουμε σε εσάς να μας πείτε πληροφορίες, λεπτομέρειες και να καλέσετε τον κόσμο. Τον Οκτώβριο του 2023 που είχα πάει στα Ιωάννα για να δω το συνέδριο της γυναικολογικής ογκολογίας για την HPV λίμωξη, τους βιοδείκτες, τους αργόριθμους, που εκεί πέρα είναι ο πρίτανης αυτή τη στιγμή της ιατρικής όσον αφορά το θέμα του HPV, ο κ. Σεντάγκος Μοντάς Κεβραίδης, τον προσεκάλεσα να έρθει στα νησιά μας, στα κρατικά νησιά μας, για να μας μεταφέρει τις εξαιρετικές βέβαια γνώσεις, γιατί θεωρείται ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μαζί του ήταν και η καθηγήτρια του στο βασμό του Λονδίνου, στο Imperial College, η κυρία Μαρία Κύριου, η οποία θεωρείται ένα από τα 2-3 καλύτερα ονόματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και τους παρακάλεσα, οι οποίοι αποδέχτησαν, δεχτήκανε αμέσως την πρόσκλησή μου, και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την εταιρεία Αρματούρα, η οποία με την ευγενή χορηγία φέρνει αυτούς τους δύο καθηγητές. Mm-hmm. Στις 25 του μηνός τους φέρνει στην ΚΟ, άρα διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Καλλίνου, συνδιοργανώνει με το Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ μία ημερίδα στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, 7 η ώρα. Ωραία. Και την επόμενη μέρα τους φέρουμε στην Κάλυμνο για να ενημερώσουν τον κόσμο για το HPV, γιατί είναι μία μάστιγα τα κονδυλώματα. Πολύ σωστό. Ειδικά για τις νέες κοπέλες, αλλά και για τα αγόρια. Διότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή όπως ξέρετε, ότι λόγω της σεξουαλικής απελευθέρωσης η οποία υπάρχει, δυστυχώς από πάρα πολύ μικρή ηλικία έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και εγώ σαν γυναικολόγος είμαι πιο ευαισθητοποιημένος. Θεωρώ ότι θα μας πούνε πράγματα τα οποία είναι πολύ πρωτοπόρα όσον αφορά τη διάγνωση, mm-hmm, και όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία. Γι' αυτό απευθύνομαι στις νέες κοπέλες περισσότερο της Καλλίνου και όχι μόνο, να προσέλθουν την Κυριακή 26 Μαΐου, 7 η ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο, για να ακούσουν αυτούς τους δύο διακεκριμένους καθηγητές, την κυρία Μαρία Κύριου και τον κύριο Ευάγγελο Παρασκευαΐδη, και θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετική παρουσία από δύο εξαιρετικούς καθηγητές παγκόσμιας φήμης. Είναι μεγάλη τιμή για την Κάλυμνο και για τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά πρώτα για την Κάλυμνο,
που φέρνουμε αυτούς τους δύο καθηγητές εδώ για να μιλήσουν συγκεκριμένα για αυτή τη μάστιγα που είναι η ιή του HPV. Και εμείς οι δημοσιογράφοι να, όλη την εβδομάδα να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές, τον κόσμο γενικότερα, γιατί ξέρω ότι γίνονται και από τις μαμάδες ανάλογες συζητήσεις και κουβέντες και προβληματισμοί. Να προσέλθουν λοιπόν όλοι και να ακούσουν, γιατί έχουν παιδιά στην εφηβεία και τα λοιπά, έτσι. Ναι, θεωρώ, και οι νεαρές κοπέλες. Ναι, όπως λέτε σήμερα, ότι υπάρχουν βέβαια, εμβολιάζουν σήμερα τα παιδιά από τα 9 μέχρι και τα 15. Ναι. Βέβαια, αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ιών, είναι πάνω από 200 αυτές οι ομάδες ιών. Καταλαβαίνω. Τα εμβόλια έχουν μια γκάμα, πιάνουν ορισμένα, βέβαια πιάνουν τους υψηλού κινδύνου, τους καηρείς, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να ξέρει η κάθε κοπέλα και ο κάθε νέος, έτσι, τους κινδύνους που έχει, εάν δεν παίρνει ορισμένες προφυλάξεις. Ναι. Διότι σας λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή είναι μια μάστιγα διεθνώς. Άρα θεωρώ ότι η πρόληψη, και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω σαν είδηση είναι ότι μου είπε η ίδια η αναπληρωτής υπουργός κυρία Ειρήνα Αγαπηδάκη ότι θα παρευρίσκεται για άλλους λόγους αυτή στην Κάλυμνο την Κυριακή. Μάλιστα. Και πάλι και η ίδια θέλει να έχει βγάλει και η ίδια ένα πρόγραμμα πάλι για τους ιούς του HPV. Δηλαδή έχουν συμπέσει οι ομιλίες των δύο καθηγητών με την άφηξη της υπουργού. Καλώς. Έτσι, η οποία βέβαια καλώς να ορίσει την Κάλυμνο και θεωρώ ότι θα μπορεί να μας βοηθήσει και για το θέμα και του νοσοκομείου που τόσο πολύ που έχουμε τόσα προβλήματα. Εμείς θα τις τα μεταφέρουμε και από εκεί και πέρα είναι θέμα της πολιτείας. Μακάρι. Να κάνει αυτά που οφείλει να κάνει. Και τάχιστα. Και τάχιστα. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε αν είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των εμβολιαστέντων ατόμων. Εννοείται γύρω από τον ιό, ναι, που λέγαμε νωρίτερα. Όχι. Δεν είναι έτσι. Όχι. Γιατί εγώ τουλάχιστον και στα δύο ιατρία που έχω και στην Κάλυμνο και στην ΚΟ, τα λέω, υπάρχει ένας προβληματισμός, αρνητισμός και από τους γονείς, σκεπτικισμός. Ναι. Θεωρώ ότι... Που φοβούνται τι δηλαδή, ότι υπάρχει. Κοίτατε... Δεν το βλέπουν σαν την προστασία. Κοίτατε να δείτε, εντάξει, και οι παιδίατροι το λένε και εμείς το λέμε. Ορισμένοι έχουν συμμορφωθεί, ορισμένοι δεν έχουν συμμορφωθεί. Θεωρώ ότι εάν το ακούσουν από τα χείλη των δύο αυτών διακεκριμένων καθηγητών, ναι, θεωρώ ότι θα βάλουμε ένα λιθαράκι παραπάνω και θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία. Για μας είναι το θέμα το Α και το Μ, η πρόληψη. Αν μπορέσουμε να, έστω και μία κοπέλα, έστω και έναν νέο να τον πείσουμε, θεωρώ ότι θα είμαι πολύ ικανοποιημένος και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου. Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία, να υπάρξει μεγάλη προσέλευση, να γεμίσει εκεί ο χώρος. Για όσους φίλους φυσικά δεν θα μπορέσουν να είναι, αλλά είναι και μακριά, αναλαμβάνουμε εμείς, έτσι σαν μέσο ενημέρωσης, να τους το μεταφέρουμε είτε από την τηλεόραση είτε από το Facebook, να υπάρχει μια πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος σας στην ενημέρωση και στην πρόληψη ότι είναι τεράστιος. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για τη δουλειά που κάνετε για να ενημερώνετε τον καλλινιακό λαό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, όπως και το δελτίο τύπου που μας αποστείλατε για την αποχή των εργαστηριακών ιατρών. Για να δούμε και εκεί λοιπόν τα θέματα αναλυτικά. Κοίτα, που προκύπτουν. Κοίτατε, υπήρχε μία μνημονιακή δέσμευση εδώ και 12 χρόνια με το λεγόμενο clawback. Το clawback τι είναι? Είναι αποδίδουν στο κράτος, δηλαδή στον ΕΟΠΗ, ένα ποσό από τα ιστραφέα κέρδη και εργαστηριακοί γιατροί. Αυτή στην Ευρώπη είναι περίπου 8-9%. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 70%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε ότι τα εργαστήρια πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Διότι αν βγάλετε την εφορία και τα λειτουργικά έξοδα, αυτή τη στιγμή πρέπει να βάζουν και από την τσέπη τους για τις εξετάσεις που κάνει ο κάθε ασφαλισμένος. Άρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο κόσμος στο χτένι. Συνήθως εδώ οι γιατροί μας την κάνουν, δεν απεργούσαν.
αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουν την πίεση ότι έχουν φτάσει πλέον σε όρια λουκέτου. Ναι. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δυστυχώς έχουν πάει στον άλλο κόσμο και οι συγγενείς τους αποποιούνται την κληρονομιά τους γιατί χρωστάνε στο κράτος. Μάλιστα. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη γιατί χρωστάνε πολλές χιλιάδες ευρώ στον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει η πολιτεία έτσι, ότι θα πρέπει να δώσει, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να φέρει το clawback γύρω στο 8-9%. Που είναι αλλού, έτσι. Που είναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έτσι είναι στην Ευρωπαϊκή μάλιστα. Ένωση. Διότι εδώ μας θεωρούν Ευρωπαίους τρίτης διαλογής. Έτσι, τρίτης διαλογής. Λοιπόν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ιατρία που, όπως ξέρετε, ότι βασικά ότι περισσότερο στην πρωτοβάθμια ιδιωτική περίθαλψη, ενώ με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, στηρίζεται το σύστημα. Το δημόσιο έχει ένα ταβάνι, ένα πικ, λόγω γραφειοκρατίας, λόγω άλλων. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ πέρα προσπαθούν, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και οι πέντε οι οποίοι, και οι έξι γιατί είναι πέντε τα εργαστήρια, στην Κάλινο, υπάρχουν και άλλοι δύο, ένας είναι στην Λέρο και άλλος είναι στην Αστυπάλεια. Θεωρώ ότι προσφέρουν στην κοινωνία, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν. Φυσικά. Έτσι. Όχι να, αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα 70% clawback. Να, ένα θέμα λοιπόν που θα θέσετε τώρα. Σαφέστατα και με την αφορμή της επίσκεψης. Εύχομαι να έρθει η κυρία, όπως μας είπε, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα τη θέσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση και θα δούμε. Ελπίζω ότι ο Υπουργός πλέον, ο οποίος έχει ευρύ το ΑΟΚΑ, να τα ανοίξει περισσότερα και να δώσει λύση. Ναι, γιατί η ψαλίδα είναι τεράστια. Μεγάλη αλλαγή. Δεν βγαίνουν, κυρία. Από αυτό που συμβαίνει, κυρία, και από αυτό που. Και είναι, δεν βγαίνουν 70%. Αν αφαιρέσει το φόρο και τα λουκά έξοδα, θα πρέπει να βάζει και την τσέπη του. Μάλιστα. Οι συνάδελφοι πλέον έχουν έρθει, όχι στα όρια τους, mm-hmm. κλείνουν τα εργαστήρια, κλείνουν. Οι οποίοι ευγενέστατοι, να πούμε ότι ποτέ δεν θυμάμαι να έχουν ποτέ. Κάνει αποχή ή τους. Να παραπονεθούν, ναι, σε εμάς. Ποτέ, ποτέ. Σωστό. Ποτέ. Αλλά αυτή τη στιγμή πανελλαδικά πλέον έχει φτάσει ο κόσμος στο φαίνι. Εμείς στηρίζουμε σαν ιατρικός σύλλογος αυτές τις προσπάθειες και εδώ είμαστε να τις στηρίξουμε όσο πρέπει. Καταλαβαίνω. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρώ ότι πρέπει να έχετε και κατανόηση ο κόσμος, mm-hmm. να καταλάβει Σίγουρα. Ότι δεν είναι εναντίον του κόσμου, είναι υπέρ του κόσμου αυτή η ιστορία. Είναι θέμα επιβίωσης, έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία. Εμείς κρατάμε και την ημερίδα φυσικά που πρωτίστως πρέπει να προβάλλουμε όλη την εβδομάδα και εκεί θα είμαστε να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.